πανικός. Είναι πολύ δύσκολο. Βαγγέλη, περιμένουμε. Εδώ, εδώ, εδώ. Είναι δεδομένο ότι το χαρτί της ανακοίνωσης γίνεται ανάρπαστο. Πατής με πατώσε. Συμβολεύουμε την ανακοίνωση της Προεδρίας. Έλα, Βαγγέλη, έλα. Μισό λεπτό να ακούσουμε. Είναι σκισμένη βέβαια το χαρτί, γιατί καταλαβαίνετε ο πανικός που έπεσε. Βαγγέλη, διάβασε. Λοιπόν, υπό την Προεδρία στη συνάντηση, Γιάννη, λοιπόν, στη συνάντηση συμφωνήθηκε να συγκροτηθεί μια νέα κυβέρνηση με στόχο να οδηγήσει τη χώρα άμεσα σε εκλογές μετά την υλοποίηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26 Οκτωβρίου. Μάλιστα. Έτσι. Για τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων που απορρέουν για την υλοποίηση των αποφάσεων της 26 Οκτωβρίου και το χρονικό πλαίσιο που απαιτείται θα γίνει άμεσα και νέα συνάντηση των εκπροσώπων των δύο πλευρών. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει η ανακοίνωση, ο κ. Παπανδρέου έχει ήδη δηλώσει ότι δεν θα ηγηθεί της νέας κυβέρνησης. Αύριο θα υπάρξει και νέα επικοινωνία που ο Πρωθυπουργός νέα επικοινωνία αύριο του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Εξωματικής Αντιπολίτευσης για το πρόσωπο του νέου Πρωθυπουργού και της νέας κυβέρνησης. Αύριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Βαγγέλη, θα συγκαλέσει σύσκεψη των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων. Έχουμε λοιπόν σύμφωνα με την ανακοίνωση της Προεδρίας. Να τα πάρουμε ένα με τη σειρά. Σας είδαμε που πήρατε το τσαλακωμένο χαρτάκι που έγινε πανικός να το πάρετε. Είναι απίστευτο. Γι' αυτό δεν μπορούσα να το διαβάζω. Σκεφτείτε να έχει κοπεί το όνομα του Πρωθυπουργού του νέου, έτσι. Λοιπόν, να τα πάρουμε, Βαγγέλη και Γιάννη Χριστάκο, με τη σειρά. Να τα δούμε ένα-ένα και πέστε τα μας πάλι από την αρχή. Ευχαριστώ. Με ένα-ένα σημείο, εντάξει. Συμφωνήθηκε να συγκροτηθεί μια νέα κυβέρνηση συνεργασίας. Έτσι, με στόχο να οδηγήσει τη χώρα άμεσα σε εκλογές μετά την υλοποίηση των αποφάσεων της 26 Οκτωβρίου και των υποχρεώσεων που απορρέουν για την υλοποίησή τους. Ναι. Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Παπανδρέου, έχει ήδη δηλώσει ότι δεν θα ηγηθεί της νέας κυβέρνησης. Αύριο θα υπάρξει και νέα επικοινωνία του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για το πρόσωπο του νέου Πρωθυπουργού και της νέας κυβέρνησης. Αύριο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συγκαλέσει σύσκεψη των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων, καταλήγει η ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Έλλη. Μάλιστα, είναι. Συμφώνησαν ότι θα συμφωνήσουν, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, συμφώνησαν ότι θα συμφωνήσουν. Χρειάζεται και άλλη μια συνάντηση μεταξύ τους.